Σήμερα είμαι στην όμορφη Μήλο, στον φίλο και συνάδελφο και μέλος του Συμβουλίου της ΚΕΔΕ, τον Γεράσιμο τον Αμουνάκη, γνωρίζοντας την προσπάθεια που κάνει τα τελευταία χρόνια για να φέρει μπροστά το νησί και τουριστικά και να καλύψει τα διάφορα προβλήματα που υπάρχουν. Και στο πλαίσιο της συναδελφικότητας αλλά και του προσωπικού ενδιαφέροντος για τη Μήλο αλλά και για τις Κυκλάδες γενικότερα, ήρθα αυτό το διήμερο αφενός μεν για να μπορέσουμε να συζητήσουμε με ηρεμία το σχεδιασμό το τουριστικό στο επίπεδο της ανάπτυξης και του νησιού και των Κυκλάδων. Όπως είναι γνωστόν, ο κύριος Δαμουλάκης αποτελεί τον πρόεδρο της μόνιμης επιτροπής τουριστικής ανάπτυξης της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, αλλά και συγχρόνως να επισκεφτούμε και ένα όμορφο αλλά μικρό νησί της Κιμόλου και να δούμε κατηδίαν τα προβλήματα στην καθημερινότητα που αντιμετωπίζουμε. Επισκεφτήκαμε τους χώρους υγείας του νησιού, δηλαδή το κέντρο υγείας εμπροκειμένου στη Μήλο, αλλά και των αγροτικών του περιφερειακού ιατρείου της Κιμόλου. Καταγράψαμε τα προβλήματα που μπορεί να έχει, όπως και αρκετά νησιά στην Ελλάδα, αλλά και Ορεινιώκη, από την μη έγκαιρη δυνατότητα κάλυψης σχεδόν θέσεων, αλλά βρήκαμε ένα αξιόμαχο υγειονομικό προσωπικό έτοιμο να δώσει τον καλύτερο εαυτό. Είδαμε την ανάπλαση την οποία θέλει να κάνει ο κύριος Δαμουλάκης στο κομμάτι του λιμανιού και επίσης για το κολυμπητήριο, το οποίο θα πρέπει να βοηθηθεί το νησί ώστε να μπορέσει ο σχεδιασμός. Όπου εκεί είδαμε και τον τρόπο ανάπτυξης του νησιού στο κολυμπητήριο αλλά και στο λιμάνι, καθώς επίσης και ιστορικής αξίας σημαντικά θέματα που έχουμε εδώ για να μπορέσουμε να τα αναπτύξουμε. Στο επίπεδο της Κιμόλου διαπιστώσαμε ότι υπάρχει στην υδροδότηση ακόμα μεγάλο πρόβλημα. Μέσα από το ναυτικό έρχεται η υδροληψία. Πριν λίγο διάστημα είχαμε κάνει και προσωπική παρέμβαση στο Υπουργείο το αρμόδιο Υπουργείο για να μπορέσει να έρθει η νερό και είναι σίγουρο ότι είναι ένα μεγάλο πρόβλημα για το νησί. Επίσης η μεγάλη έλλειψη προσωπικού με έναν υπάλληλο ουσιαστικό στην Κιμόλο και φυσικά... Γιατρικό είναι, γιατρό. Όχι, ένα άτομο είναι υπηρεσιακός παράγοντας στο νησί της Κιμόλου αυτή τη στιγμή. Οι άλλοι είναι με συμβάσεις, υποδίγουν κλπ. Και φυσικά το πώς μπορεί κανείς να διατηρήσει πολιτιστικό πλούτο που έχει, όπως εκκλησίες του 17ου αιώνα κλπ. Είναι σίγουρο ότι το ενδιαφέρον μας στις Κεντρικές Ένωσης Δημών Ελλάδος έγινε και πώς θα μπορέσουν να διαχειριστούν τα απόβλητα όλη η Ελλάδα αλλά και τα νησιά μας. Είναι γνωστό ότι ξοδεύονται πολλά χρήματα γι' αυτό, αλλά όχι με το καλύτερο υγιεινό για το περιβάλλον. Είναι ένας τρόπος όπου πρέπει να φερθούμε καλά στο περιβάλλον και να είναι χαμηλή κόστος και άμεσα η αποκομιδή. Είναι κάτι το οποίο θέλουμε να το διαχειριστούμε ως Δήμο με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και γι' αυτό στο Συμβούλιο μας την Τρίτη θα έχουμε και τον Υπουργό τον κύριο Τσιρόνη για να μπορέσουμε να δούμε τις παρακάτω κινήσεις μας. Ένα μεγάλο θέμα που έχει προκύψει και ιδιαίτερα αφορά την τουριστική Ελλάδα και τις νήσους Κυκλάδων και τη Μήλο προκειμένου είναι το θέμα του ΦΠΑ, όπου έχει γραφτεί πολύ, έχει δει πολύ μελάνη γι' αυτό. Θεωρούμε ότι για να είμαστε ανταγωνιστικοί απέναντι και στην Τουρκία που έχει 6% ΦΠΑ, αλλά και να μπορέσει ο τουρισμός να λειτουργήσει, θα πρέπει να μείνει στα χαμηλά επίπεδα, κάτι που το είπαμε και στον Πρωθυπουργό της χώρας και στον κύριο Γιούν και Ρώτα, τον είχαμε δει πριν 10 μέρες στην Επιτροπή Περιφερειών Ευρώπης, αλλά και γενικότερα το έχουμε ζητήσει από το Υπουργείο Οικονομικό. Δύσκολο πάντως. Πότε αντιλαμβάνομαι. Εμείς είπαμε τις απόψεις μας. Το θέμα είναι να βρεθούν μόνιμες λύσεις και για την υδροδότηση και για τα εμπορήματα.
και για τους σπόρους, όπως είναι γνωστό, ζητούν πιο τα αποθεματικά. Εμείς έχουμε πει ότι τελευταία άξονας ελπίδας των πολιτών είναι η Δήμη. Θα πρέπει όμως να έχουν τη δυνατότητα, τον εξορθολογισμό που κάνουν στα οικονομικά τους, να τους δίνει τη δυνατότητα να λειτουργούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και με έργα υποδομής. Ένα θέμα το οποίο εξετάζουμε αυτή την περίοδο είναι τα χρήματα που δεν έρχονται από το ΕΣΠΑ, ενώ έχουν ξεκινήσει έργα, και πώς ακριβώς μπορούμε αυτό να το αντιμετωπίσουμε εν ώψη του ότι οι εργολάβοι δεν παίρνουν τα χρήματά τους και σταματούν τα έργα. Έχουμε ζητήσει και σε αυτό και από την κυβέρνηση και από την Ευρώπη να υπάρξει παράταση αντί για 31 Δεκάτου του 2015 να πάει στο τέλος του 2016. Κάτι το οποίο και γι' αυτό περιμένουμε απαντήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Χάρηκα πολύ.